Και να πάμε και στην δεύτερη είδηση, Φέη, για το Πολυτεχνείο. Mm-hmm. Μέσα σε όλη αυτή τη δίνη υπάρχουν βέβαια και εκείνοι οι οποίοι λένε ότι πρέπει να εορταστεί η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πολλά προβλήματα και από εκεί. Χθες είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, καθώς 40 με 50 άτομα βρίσκονταν μέσα στο Πολυτεχνείο, στην Στουρνάρη. Έγινε επιχείρηση, έκοψαν τα λουκέτα, μπήκαν μέσα οι αστυνομικοί. Είχαμε προσαγωγές, 99 άτομα στο σύνολο, και από τη σχολή και από τη Στουρνάρη, δηλαδή το Πολυτεχνείο, αλλά και από του ζωγράφου. Παιδιά τα οποία είχαν συγκεντρωθεί, ήταν μέσα και ήλπιζαν, προσπαθούσαν για να γίνουν οι εκδηλώσεις, δηλαδή να κρατηθεί ανοιχτό το Πολυτεχνείο. Ενημερώθηκαν από την αστυνομία ότι πρέπει να βγουν. Παρ' όλα αυτά κάθισαν στο έδαφος, δεν έβγαιναν και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να βγουν από το Πολυτεχνείο. Φρούριο πρέπει να πούμε ότι είναι η Αθήνα. Όλα τα πανεπιστήμια φυλάσσονται. Έχουν ρηχτεί και εκεί οι αστυνομικοί για να μπορέσουν να περιφρουρήσουν, να μην γίνουν πορείες. Και αυτό το εξηγεί ο κ. Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι δεν κάναμε καμία σχεδόν γιορτή. Ούτε 25η Μαρτίου, ούτε 28η Οκτωβρίου. Έτσι δεν θα γιορτάσουμε και την εξέγερση του Πολυτεχνείου, γιατί πια τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, και αυτές είναι οι εικόνες που μας περιέγραφες την ώρα της επιχείρησης χθες, που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.